Ότι το ενδιαφέρον σας είναι μεγάλο και είμαστε ακριβώς εδώ με τον κύριο Μιχάλη Μπούκη για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες θετικές γύρω από το πλοίο, το ταχύπλοιο, το high speed της Hellenic Sea Ways. Καλημέρα κύριε Μπούκη. Καλημέρα. Όπως σας είχαμε ενημερώσει, γίνανε παραστάσεις στην εταιρεία και τελικά από ό,τι βλέπετε ευοδοθήκαν οι προσπάθειές μας. Βέβαια. Το high speed, ένα πλοίο σύγχρονο γρήγορο, θα φεύγει από την Κάλυμνο, θα διενυχτερεύει εδώ 4 φορές την εβδομάδα και θα έχουμε 3 δρομολόγια από Κάλυμνο για δρομολόγιο το Σάββατο, από Κάλυμνο για Κόσιμη Ρόδο. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι η Κάλυμνος θα έχει πλοίο από Πειραιά και προς Πειραιά κάθε μέρα και την Τετάρτη θα έχουμε και 2 πλοία. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Βέβαια. Μέχρι τώρα 2 μέρες εβδομάδας, δηλαδή Τρίτη και Σάββατο δεν είχαμε πλοίο. Τώρα με αυτό το πλοίο θα έχουμε και Τρίτη και Σάββατο. Καθημερινά θα έχουμε ένα πλοίο σύγχρονο και γρήγορο. Το θέμα είναι ότι πραγματικά θα έχουμε γρήγορα και ασφαλή ταξίδια. Πόσων ωρών, κύριε Μπούκη? Χτιμώ γύρω στις 8 ώρες. Γιατί λέω γύρω στις 8 ώρες? Όχι γιατί το πλοίο κάνει τόσο για να πάει στην Πειραιά, αλλά έχει ενδιάμεσους σταθμούς. Και 2 φορές τη βδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα πιάνει φούρνους. Αλλά αυτά θα τα μάθετε, θα τα μάθει ο κόσμος από το πρακτορείο. Βεβαίως. Μπορούμε λοιπόν να φύγουμε από εδώ και όχι μόνο να κάνουμε το ταξίδι μας προς την Πειραιά, αλλά να κάνουμε και τις εκδρομές μας. Ναι. Η Ικαρία είναι ωραιότατη, ναι, και στη Μύκονο, όποιος θέλει να πάει τώρα, υπάρχει κατευθεία σύνδεση και πιστεύουμε ότι και από Πειραιά και προς τα κάτω κάποιος κόσμος θα έρθει στην Κάλυμνο. Είχαμε να ζήσουμε χρόνια την άφιξη ταυτόχρονα 2 πλοίων και ήταν μια υπέροχη εικόνα για όλους όσους το είδαν. Λοιπόν, εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουμε, ό,τι μπορούσαμε, γιατί να μην ξεχνάτε ότι εμείς ειδοποιηθήκαμε ότι θα φτιάξει το πλοίο χτες το απόγευμα. Τρέχαμε πανικόβλητοι να αδειάσουμε την προβλήτα εδώ. Ευτυχώς μας βοήθησε ο κύριος Τηλιακός και αποσύρανε τα σκάφη τους, οπότε ο καπετάνιος ερχόμενος εδώ είδε μια προβλήτα 150 μέτρα άδεια. Πολύ εύκολο για αυτόν να έρθει και να πλευρίσει. Είναι πολύ ικανοποιημένος από το λιμάνι μας. Ο καπετάνιος βέβαια Κουντούρης δεν είναι Καλύμνιος, αλλά είναι νησιώτης από την άλλη πλευρά του Ιωνίου. Όχι, δεν είναι Καλύμνιος, αλλά δεν πειράζει. Είναι Κεφαλονίτης. Είναι Κεφαλονίτης. Εμείς για να τον ευχαριστήσουμε χτες βγήκαμε έξω και πιάμε και ένα ουζάκι για το καλωσόρισμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα καλά. Τώρα αυτό που μένει είναι να το αγκαλιάσουν και οι Καλύμνοι. Σίγουρα. Γιατί το πλοίο πρέπει να δουλέψει. Για να έχουμε πάντα πλοία πρέπει και να τα τιμούμε. Να το τιμάμε κιόλας. Είναι ένα δρομολόγιο ιδιαίτερο. Σίγουρα αυτοί που δεν έχουν βάρδια θα βγουν να πιούν το ποτάκι τους, να πάνε σε κάποιο ταβερνάκι. Και είναι μια πολύ ωραία συγκυρία. Ότι δηλαδή έχουμε εδώ το πλοίο, μένει. Μπαίνουμε, πάμε γρήγορα, με ασφάλεια στον προορισμό μας. Είναι αυτό που θέλουμε για το καλοκαίρι μας, κύριε Μπούκη. Ναι, είναι αυτό που θέλουμε και να λέμε κιόλας ότι η Κάλυμνος έχει ένα λιμάνι από τα πιο μεγάλα και ασφαλή λιμάνια στο Αιγαίο. Πολύ σωστό. Και αργότερα, όταν θα γίνει και η εξωτερική αποβάθρα για την οποία θα μιλήσουμε άλλη φορά, τότε θα έχουμε ένα τέλειο λιμάνι, μια τέλεια λιμενική εγκατάσταση για όλες τις χρήσεις. Και για τα ταξίδια του εσωτερικού και για τα ταξίδια από το εξωτερικό. Και κρουαζιεροπλοίων βεβαίως εσωτερικού και εξωτερικού. Όμως να πούμε βέβαια ότι δεν ήρθε για ένα μήνα το πλοίο, το high speed, έτσι. Αλλά θα είναι κοντά μας καλώς εχόντων μέχρι το φθινόπωρο. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς μέχρι πότε. Γράφτηκε για Οκτώβρη. Γράφτηκε για μέχρι Οκτώβρη. Μια χαρά. Μακάρι. Μακάρι να το βοηθήσει και η κίνηση, γιατί από ό,τι ξέρω δεν είναι επιδοτούμενο το δρομολόγιο, είναι ελεύθερο. Έτσι. Άρα και η εταιρεία πιστεύω για να μπορεί να το κρατήσει πρέπει να έχει και κάποια. Καλά, αυτά είναι δικά τους θέματα επιχειρησιακά. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να τους διευκολύνουμε να πλευρίζει το σκάφος, το κάναμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο. Και πιστεύω ότι μείνανε σίγουρα ικανοποιημένοι από το λιμάνι μας. Άρα, να μην μιλήσουμε πια για ακτοπλοεία, έτσι, διότι αυτή την ώρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έχουμε αρκετά δρομολόγια. Εντάξει, έχουμε πολλά δρομολόγια για ζητήσαμε και άλλα. Α, θέλετε και άλλα. Ζητήσαμε και άλλα, δεν τα πετύχαμε. Θα μοιραστεί πολύ το επιβατικό κοινό. Όχι, όχι. Ζητήσαμε το Διαγόρας. Που πηγαίνει καβάλα και το οποίο δεν θα πιάνει κάλυμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, ζητήσαμε 2-3 και πετύχαμε αυτό.
πάλι καλά. Καλό. Δεν πάβουμε να διεκδικούμε. Έτσι. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν πάβουμε να διεκδικούμε. Mm-hmm. Πάντα θα διεκδικούμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό έχουμε εκλεγεί, για να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε πράγματα για το νησί. Όσα μπορούμε. Ωραία. Άρα. Βέβαια, είμαστε από μέρα σε μέρα να ολοκληρωθεί και το ρεύμα στο κτίριο των επιβατών για να ολοκληρώσουμε εντάξει, και την κάνουμε και ένα αγιασμό. Να κάνουμε και ένα αγιασμό και όλα να πάνε είμαστε... καλά. Καλά θα πάνε. Δεν είμαστε τώρα τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε σιγά σιγά να φτιάξουμε παθογένειες χρόνων, να βελτιώσουμε τουλάχιστον λίγο την εικόνα μας. Αν όχι 100%, τουλάχιστον να τη βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε και τις ηθίκες. Εμείς είμαστε εδώ. Ό,τι μπορούμε και έτσι, παραπάνω πιστεύω από τις δυνάμεις μας προσπαθούμε. Να ευχηθούμε λοιπόν όλα να πάνε καλά, καλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε φίλους και από τα άλλα νησιά, από Φούρνους, Ικαρία ή Μύκονο, να επισκεφθούν την Κάλυμνο που τους δίδεται τώρα η δυνατότητα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που έγινε τερματικός προορισμός εδώ, πιστεύω ότι θα έχουμε κίνηση και έτσι, από Πειραιά και από ενδιάμεσα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα έτσι ωραίες ειδήσεις. Καλημέρα, καλημέρα μου.